Σαν σήμερα στις 3 Τετάρτου του 1996 ο Παναθηναϊκός έγραψε ιστορία, αλλά και στην κυριολεξία γκρέμισε το σπίτι του Άγιαξ. Ήταν ο πρώτος ημιτελικός του κυπέλου πρωταθλητριών, όταν μετά την κούρσα του αιώνα όπως είχε χαρακτηριστεί από τον Γιώργο Δόνη, βγήκε η ασίστ για τον Κριστόφα Ζέχα, ο οποίος στο 87ο λεπτό χάρισε την νίκη στον Παναθηναϊκό και τον έφερε μία ανάσα από την παρουσία του στον τελικό του Champions League, προκαλώντας αίσθηση σε όλο τον κόσμο. No team from Greece has ever won a European football title, but Panathinaikos of Athens are threatening to change all that. The Greeks turning in a stunning victory over four-time champion Ajax of Amsterdam Wednesday in the first leg of their European Champions Cup semifinal. In Amsterdam, no less. The match scoreless until 4 minutes from the end, when Christoph Lorzica netted the only goal of the game for a stunning 1-0 victory over the reigning European champions. The Greeks are now in pole position to reach their first final in a quarter century as they host the return leg in 2 weeks. Οι Παναθηναϊκοί se perfilan como favoritos para disputar la final el 22 de mayo en Roma después de los primeros partidos. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Άγιαξ εκείνη την περίοδο όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, αλλά και το τελευταίο παιχνίδι στο θρυλικό γήπεδο De Meer, καθώς αυτό γκρεμίστηκε και ο Άγιαξ αγωνίζεται πλέον στην Amsterdam Arena. Με τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς να μην τα καταφέρνει, ωστόσο το έπος που είχε γράψει στο De Meer ήταν πραγματικά εξαιρετικό.